Καλησπέρα σας από το γήπεδο Μαζαράκη. Να είμαστε κοντά σας για να περιγράψουμε μια αναμέτρηση για την κατηγορία development. Οι ομάδες είναι η γαλλικά Indiana BC και η DPT Warriors και η πρώτη πίτσα είναι για τους DPT Warriors, οι οποίοι με τον Ξηρόκοστα θα πετύχουν και το πρώτο, με τον Βεργόπουλο με συγχωρείτε, θα πετύχουν και το πρώτο καλάθι. Ωραία, ωραία προσπάθεια, πολύ όμορφη. Εγώ νομίζω κάνει λάθος ο Κερουσάκος, ο Γιάννης, Καβαγεράτος, Κερουσάκος, Σταύρος, ο Κερουσάκος, ο αδερφός τους, προσπίση, ωραίο, ωραία προσπάθεια, ωραία εκτέλεση από τον Γράδο, μπορεί να στόχισε όμως, ήταν ωραίο, ωραίο το πουλά που έκανε. 3-2. Το Γιάννης για 3. Airball. Και ο Γράδος τώρα είναι στην επίθεση για τους γαλλικά NPL OPC. Δεν βγήκε κάτι αυτό από την επίδυση εδώ των τυπικά φιλοξενούμενων. Τον τυπικά γηπέδο κορμοσπάρτη και η DPG Warriors. Είναι ξανά με τον Παπα Γεωργίου στην επίδυση. Πολύ δύσκολο σου, εύστοχο όμως. Εντυπωσιακή ενέργεια εδώ. Κατηγόριος με εφηβιασμό. Στόχησε ο Παπαγεωργίου. Παπαγεράτος, κακή ενέργεια. Ντάος έκανε εξαιρετική δουλειά. Που είναι το... Το είπαμε εδώ όμως ο Κερουσάκος θα κλέψει την πάλιλα. Θα κάνει το lay-up, θα κερδίσει το foul. 2-4. Έξω η μπάλα. Για 3 είναι άστοχος ο Βαζέος. Το Γεωργίου, ο Ντάος ξανά. Τελειώνει η επίθεση. Εκποθεί ο Παπαγεωργίου τελικά. 5-4. Ωραία ατομική ενέργεια εδώ από τον Γράδο. Με τον Γράδο, 5-6 το σκορ. Και ο Τσάκος, Αβαγεράτος για 3. Άστοχος. Πήρα το rebound η DPT Warriors. Μια χείρο σε Ρόκιζα. Ξηρόκοστας να παίξει με πλάτη.
Παπαγεωργίου, εξαιρετική πάσα, πάρα πολύ ωραία πάσα. Με αποδέξει τον Βαζιό και τελείωσε τη φάση 5-8. Και ο Σάκος για 3, είναι άστοχος. Εδώ Κωστάς για 3 εδώ από τον εκλεφτό Γιάννη, είναι άστοχος. Κάζω καβαγιά το σπουλί κατά αποστάρει τον εκλεφτό Γιάννη, όχι. Και ο Ζώκος ξανά για δεύτερη από την κορυφή. Airball. Λογικό είναι, είναι η αλήθεια, είναι πιάνο BC. Εδώ δύσκολη ενέργεια από τον Ρόκιζα, κακή ενέργεια, γράδος προσπαθεί να ξέξει τον εφηδιασμό. Δεν θα καταφέρουν οι γλυκά πιάνο να σκοράζουν, καθώς ο κύριος Άκος ο Γιάννης κάνει κακή ενέργεια. Ο Ρόκιζας, ξηρόκοστας, παίξει. Κερδίσαμε το φάλ και το δικαίωμα για δύο πολλές. Για τους DPT Warriors. Ψάχνει ο Γιάννη, γυρίζει, αστοχή. Λάθος όμως από τους DPT Warriors, θα εκμεταλλευτούν οι αντιπαλοί τους. Ψάχνει ο Ράδος, κουτάρι για 3, άστοχος. Ωραίο rebound, κατευθείαν πάσα. Πολύ ωραία κίνηση από τον Ξηρόκουστα. Πριν ήταν ο Βεργόπουλος ο οποίος ευστόχησε στις βολές. Εδώ θα Κερουσάκος ο Σταύρος θα τελειώσει τη φάση 9-10, ένα μικρό 4-0 για τους γαλλικά είναι πιάνο PC. Βεργόπουλος θα προσπιθεί στον Κερουσάκο, θα παίξει, όχι, ο Ρόσιτας αστοχή, δικό rebound όμως από τον Βαζέο. Για το post to post δεν κατάφερε να πετύχει το καλάθι, όμως έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Στόχισε και στις δύο βολές και μείωσε σε
στην ελάχιστη τιμή τη διαφορά σε βάρος της ομάδας του. Χριστόγεννης πήρε το επιθετικό rebound. Μαζέως, Χριστόγεννης πάλι. Goal foul από τον Χριστόγεννη, ατομική ενέργεια. 11-14. Όμορφο καλάθι. Τρεις, άστοχος. Και goal foul εδώ από τον Ρόγκιζα, καθώς πήρε το επιθετικό rebound. 11-17. Θα το σκεφτεί, αλλά δεν θα επιχειρήσει το τρίποντο. Κλεφτόγιαννης κάνει το pull-up τρίποντο. Νομίζω δεν ήταν και πιο σωστή επιλογή. Γράδος θέλει να δώσει ένα γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι. Κάνει όμως 6 καφάλο ο Παζέος. Για τρεις από τη γωνία είναι άστοχος. Ωραίος παίκτης ο Γράδος, όμως νομίζω πρέπει να γίνει και λίγο πιο έτσι κομματικός. Καθώς δεν είναι πάρα πολύ η γαλλικά διανομή, είναι μόλις 6 άτομα. Παζέος. Ο Ρόγκιζα θα γυρίσει, θα κάνει όμως κακή πάσα, πολύ κακή πάσα προς τον Ζενέλη, λάθος. Και αλλάζει χέρια για το κι. Περάσει, θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές. Και τώρα οι Warriors. Ο Ρωτήλης έκανε ωραία κίνηση, όμως δεν καταφέρει το καλάθι. Κράδος στο αγαπημένο του παιχνίδι, ένας ο διορενός, θα περάσει, σκοράρει. 13-17, 38 δεύτερα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Εδώ θα εσποχήσει, όλο και φτάκι το από τη γωνία. 13-19 και μία επίθεση μείνει για το τέλος. Ο Γράδος φαντάζομαι αυτός είναι που θα αποφασίσει τις τύχες αυτής της επίθεσης, όχι ο Πιερουσάκος. Μάλλον πάει για τον Πιερουσάκο. Του δίνει το τρίποντο, θα το επιχειρήσει. Άστοχος. Σιρόκοστας, κακώς έκανε πάσα, δεν είχε άλλο χρόνο. 13-19, τέλος πρώτης περίοδου. Επιστρέψαμε πάλι στο παιχνίδι μας με τον Γράδο να είναι στο κουμάντο
Το Γαλλικανικιάνο. Και Ρουστάκος. Πάει με δύναμη. Εξοικειάνε εκεί από τον Ντάο. Ο οποίος τον ανάγκασε να κάνει το λάθος και πήρε την κατοχή για την ομάδα του. Λευκόγιαννης, εύστοχος, 13-22. Μεγαλώνει διαφορά για τους διπιτηγόριους που είναι περισσότεροι, έχουν μεγαλύτερη ενέργεια και μοιάζουν να το θέλουν το περισσότερο. Πολύ νωρίς ακόμα για να το φυρίξουμε κάτι τέτοιο, όμως για να δούμε τι θα γίνει. Καθαρίκος, ο Ντάος, περάσει, θα κάνει όμως το λάθος, Παπαγεράτος. Ο Βράδος τρέχει και δεν πιάσει τον τώρα, περάσει, κρίνει το φάουλ, δικαιωμά για δύο βολές. Από τον κάτω που είναι μια επιθετική όαση για τους Γαλλικά Ελκιάνο και αυτό είναι εδώ με ένα ωραίο κομματάκι πίσω, γράφει το 15-24. Ωραία ατομική ενέργεια και ωραία εκτέλεση. Και ο Σάκος με τον Ζάο. Και θα αφήσουν και βήματα τέλος πάντων. Ο Καβαγεράτος θα κάνει το σουτ, θα ξεκινήσει. Παπαγεωργίου, ο Λευκόγιαννης, για να δούμε θα παίξει πάνω στον Αγράδο. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίος εμφυδιασμός που τελειώνει με τον Τάο. Time out για τους Γαλλικά Ελκιάνο. Αυτή τη διαφορά έχει πάει στο σύν 11, 15-26. Ξεκίνησε πάλι το παιχνίδι μας, 15-26 το σκορ για τους DPG Warriors. Για τρεις είναι κακό από τον Γιάννη Γερουσάκο. Δεν έχουν ξεκάθαρες επιλογές στην επίθεσή τους. Η τυπικά υπέρα και ο Κλεφτόγιαννης συνεχίζει το εξαιρετικό του κρεσέντου. 15-29. Παγεράτος, πήγε να κάνει μια έτσι πολύ φαντασμαγωρική θα έλεγα πάσα, όμως δεν ευοδόθηκε με επιτυχία η ενέργειά του. Παπαγεωργίου τώρα, ο Ντάος, Καζαρίκος, Λευκόγιαννης. Έρασε μπάλα, έφυγε μπάλα. Και Ρουσάκος για τον Καβαγεράτο. Άτσαλο τελείωμα, πάρα πολύ άτσαλο, δεν είπα κανένα φάουλ. Και Λαζαρίκος για τρεις. Άστοχος. Συμπάνω όμως από τον Μαράκη, ο οποίος για το rebound και κέρδισε και το δικαίωμα για δύο βολές. Γιάννης Μαράκης. Ανάλαβος από την γραμμή της φιλανθρωπίας. 15-20, 15-31 μάλλον. Πολλά είναι και μεγάλο διαφορά. Βράδος, κερδίζει το φάουλ.
Γράδος, του δίνουν το σούτ, θα το πάρει, θα ευστοχίσει, τα 8 και 1. Ο μοναδικός ο οποίος είναι αξιόπιστος σκόρερ. Περίπου θα δουν και άλλους πρωταγωνιστές. Κάνει κι άλλο για να μειώσουν τη διαφορά. Πάλι. Ο κουμάντος για τη δημιουργία και την εκτέλεση για τους Γαλλικά Εμπιάνο. Ωραία πάσα, Καβαγεράτος. Νομίζω ότι ήταν η πιο ωραία επίθεση για τους γηπεδούς του 2031. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια και ωραίο το χώρο του Καβαγεράτου, αν και λίγο τυχερό. 2031. Βεργόπουλος με τον Γερουσάκο τον Γιάννη. Βεργόπουλος, βηματάκι πίσω. Στοχή. Για τρεις, αστόχος τώρα. Και Ρουσάκο στο Γιάννη, ο Σταύρος πέρασε, σκόραρε 22-31. Το 15-31 έχει γίνει 22-31, να είναι 7-0 σερί. Και είναι πολύ πιθανό να γίνει και 8-0 το σερί. Και time out για τους DPG Warriors, που είδαν τη διαφορά να μειώνεται στους 9 πόντους. Έτοιμη για να εκτελεστεί και η συμπληρωματική βολή από τον Οκτήριο Σαρκοστάβρου, για να δούμε τι θα κάνει. Εκτοχή. 23-31. Ήδη οι Γαλλικά Εμπιάνο έχουν μειώσει ήδη διαφορά στη μισή τιμή τη από τους 16 στους 8. Ο Ντάος θα γυρίσει. Όχισε εδώ ο Ρόκιζας. Νέα αποτελεσματική άμυνα στους Γαλλικά Εμπιάνο. Καβαγεράτος. Ο Γράδος. Για να κάνει μια εξειδικευμένη πάσα στον Σταύρο τον Πιερουσάκο, όμως έκανε λάθος. Ο Ρόκιζας, ο Ντάος θέλει να παίξει. Μάτι πάλι τον Ντούρο. Δεν έλειψαν τα καλά, θα τελειώσει η φάση. Γράδος, περάσει. Coast to coast, εξαιρετικός παιχτογράδος, γρήγορος. Πολύ καλός, διεισδυτικός. Και άκρος ανταγωνιστικός, 25-33. Τώρα με τον Γράδο θα γυρίσει και το μεταξύ θα ευκοχίσει 25-35. Ο Βαγεράτος με το αριστερό ήταν άτσαλο κάπως το τελείωμά του. Στόχισε εδώ ο Ρόκιζας. Πήρε με το πιστικό. Ρόκιζας, ο Βεργόπουλος, ο Βενέλης. 3 δευτερόλεπτα. Thank you.
και Ρουσάκος. Τούτο από τον Τούρο δεν ήταν καλό. Κακή και η πάσα από τον Βαζέο. Επίσης κάπως η ποιότητα του παιχνιδιού. Γράδος τώρα. Κερουσάκος, βήμα πίσω για τρεις, εύστοχος, 28-35. Ντάος με τον Κερουσάκο. Κόπουλος και βρίσκει το φάουλ. Ήταν κάτω από τις διαιτητές. Με τον Εργόπουλο να χρησιμοποιεί, όχι. Ρόκιζας με τον Γερουσάκο. Με τον Τούρο τώρα ο Βαζέος. Όχι, δεν σκέφτεται τελικά για τρεις. Ζενέλης από τις βολές. Τελειώνει η επίθεση. Καλή άμυνα εδώ από τους Γαλλικανοπιάνο. Ίσως αποκτήθηκε και για την καλύτερη να καταλαβαίνει τώρα στο παιχνίδι. Γράδος, δύσκολη ενέργεια, άστοχος. 2 λεπτά για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 28-35 παραμένει. Βαζέος, Ζενέλης, από το αποκτήστηκε από τη γωνία. 27-37, περίπου από τα 4 μέτρα το σουτ. Κερουσάκος ο Γιάννης, Ντούρος, Σιρόκοστας, Περάση, άτσαλο το τελείωμά του. Βαζέος τώρα, θέλει να τρέξει. Εργόπουλος, Ζενέλης είναι άτσαλος, τώρα το τρίποντο. Τότε δεν ήταν ο Ζενέλης πριν, ο Μαράκης ήταν έστω στο 3 πόντων, λάθος δικό μου. Ο Γράδος και είσαι το φάουλ. Και το δικαίωμα για δύο βολές. Στο 9.37 από την πρώτη βολή από τον Γράδο. Λεπτό Γιάννης για τρεις. Κρύωσε το μάγκο. Σε 9.30 το σκορ παραμένει. Κερουσάκος, ο αδερφό του. Ντούρος, ο Ξηρόκοστας. Δεν έκανε κακή κίνηση. Ο Γιάννης Πιερουσάκος όμως μπαλά δεν κατέληξε στο καλάθι. 42 δεύτερα για τη λήξη του ημιχρόνου. Μεργόπουλος, τον κλείνουν με 2. Μαράκι. Ωραία reverse, εξαιρετικό καλάθι. Πολύ μεγάλη ποιότητα κιόλας, ωραία reverse.
στην εσωτερική 30-39. Τελευταία επίθεση για το πρωτομήχρονο. Από τους δημογράφους την πάρει ο κύριος Σταύρος, ο κύριος Σάκος. Και οι δυο τους βλέπετε ότι θα παίξουν, θα παίξουν πίκη, όχι. Θα παίξει μόνο στο Βράδος. Και ο Σάκος για 3. Airball και αυτό ήταν το σκορ του πρωτομήχρονου. 30-39 για τους DBG Warriors. Οι οποίοι έχουν ένα μικρό προβάδισμα όμως. Όλα μπορούν να ανατραπούν στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας με τους DBG Warriors και τον Βαζέο να είναι στην επίθεση. Ο Ντάος θα βρει τον Ζενέλη. Ωραία, ωραία συνεργασία όμως. Δεν μπήκε το καλάθι από το τελευταίο. Ο Γράδος. Goal foul, ναι. Ο Γράδος είναι καταπληκτικός. Ουσιαστικά αυτός και ο Κυρουσάκος κρατάνε το μάτς ζωντανό. 32-39. Έχω το βράδο, 33-39. Βαζέος. Λαζαρίκος. Ο Ντάος τώρα θα παίξει με τον Θεό Σαρκογιάννη. Όχι, θα δώσει ωραία assist στον Βαζέο. Όμως αυτός δεν κατάφερε να προσφυγήσει. Λαζαρίκος, σουτ. Για κάτω στον ίδιο χρόνο. Εύκολος! Μαχαιριά αυτό για τους γαλλικά επίπεδα. Καθώς η επίθεση ήταν ουσιαστικά σκοτωμένη. Όμως να που. Λαζαρίκος εξέδωσε ένα δύσκολο σουτ. 33-42. Βάζω πάλι να φάω την μπάλα από τον Ξηρόκοφτα. Ρέο, θα σταματήσει για 3 από τις 45. Θα σταματήσει 33-45. Τίποτα, ήταν δύο τίποτα μαχαιριά αυτό στην καρδιά των Μεγαλικανικιάνο. Μαζί ώστε να δώσει κάποια πάσα. Σάκο Γιάννη, Στράση. Θα δείξω καλά. Στο μείον 10 ή Γαλλικά Ερκέλη, αν θέλετε, στο συν 10 ή DPT Warriors. Τάος, Σενέλης, από το Κομπολόν. Είναι εκεί θα φύλλω από τα 3-4 μέτρα. 35-47. Ο Σάκος ο Γιάννης το σκέφτεται, δεν θα πήγε για το τρίποντο, ο Γράδος. Αυτός φυσικά και δεν έχει τέτοιες σκέψεις. 38-47. Οι γαλλικά Ιντιάνο που είναι μόλις 6 θα κλέψουν κάπως στην άμυνα. Όμως όσο ο Γράδος βάζει 41-49, τότε το μάτς θα έχει ενδιαφέρον. Είναι καταπληκτικός ο point guard των γαλλικά Ιντιάνο. Ο Λαζαρίκος εδώ δεν θα έχει την ίδια κατάληξη με του αντιπάλου του. Ο Γράδος ξανά για 3. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Μπορεί να υπερέβαλε εδώ και λίγο την αποφασή του. Όμως αυτός είναι ο MVP για την ώρα της ομάδας του. Ένας από τους δύο ηγέτες της. Φοβερή πάσα εδώ από τον Ντάου ξανά. Εξαιρετική στον Κλεφτόγιαννη. Πολύ εμπειρός παίχτης, πολύ έξυπνος παίχτης. 41-51. Και ο Ρουσάκος εδώ, ο Σταύρος δεν θα... Θα έχει το
συνεχίσει, κλεφτό για τώρα στον βιασμό. Το Γιάννης, ο Ζωμοκράτοπης, παίζει καλή άμυνα και του έκλεισε την εξωτερική. Κράδος, δεν θα του κάνει μπαλάρα το χατήρι, αστοχή. Κάνει πάλι μία απόφυση. Πολύ έξυπνες ασίς του, όμως η επιλογή του αφού ήταν κακή, ήταν άστοχη. Θα χρησιμοποιήσω έναν πιο βολικό όρο. 41-51. Καβαγεράτος μπορεί να παίξει με τον Εντάο. Θα κάνουμε στο θετικό. Παζέος τώρα, Λαζαρίκος, είχε παγιωθεί η διαφορά από τον Ντεμπιτζηγόριος στους 8 με 10 πόντους περίπου, κλεφτό Γιάννης. Ντάος, κέρια η πάσα του, όμως ο Ζενέλης δεν θα ευτοχίσει. Και ο Ρουσάκος πήρε τελικά το rebound και η κατοχή είναι για τους Γαλλικά Εμπιάνο. Ωραία παστούτα από τον Καβαγεράτο, ο Πιερουσάκος, ο Γιάννης έκανε μάλλον μια κατανόητη επιλογή. Πολύ κακή πάσα εδώ, Πιερουσάκη Σταύρος, είναι διαφημικό να με το πλάνο αυτό, ναι, σωστό είναι. Σάκος. Στον αριθμό για να μην παρεξηγηθώ των δύο ομάδων, ο Βεργόπουλος δεν το πήρε το φάουλ και θα πάει στις βολές. Θέλει να πάει γρήγορα προς το καλάθι. Καβαγεράτος. Τους όχι εδώ στάζω, νομίζω θα το πάρει το σουτ. Αλλά είναι airball.
Το Γιάννης θα το σπίτι στον κράτο, θα το ξαναβεί μπροστά του. Βεργόπουλος, Βαζέος, Ζενέλης. Σιρόκοστος έπαιξε καλή άμυνα. Βαζέος προλαβαίνει αλλά αστόχησε, Ξηρόκοστας και Ρουσάκος τώρα. Ωραία πάσα από το θάνατο του Ρουσάκος στον Καβαγέρα, το οποίος δεν κατόρθωσε να πετύχει το καλάθι. Είμαστε και ο Παπαγεωργίου. Βαζέος για τρεις. Εύστοχος 42-54. Το 12 διαφορά για τους Δυτικούς Βόρειος. Αν δεν σκοράρει ο Γράδος, όπως βλέπετε, υπάρχει πρόβλημα. Ο Γράδος επέστρεψε στο σκοράρισμα 45-54. Είδατε, είχε να σκοράρει περίπου 3 λεπτά και είχαν κολλήσει η γαλλικά Εμπιάνο. Είναι καταπληκτικός, είναι φανταστικός, όμως είναι μόνος και η μονάδα δύσκολα κερδίζει το σύνολο. Μερβόπουλος. Πάρα από τον Καβαγεράτο, σώσε και λίγο εύκολα το τελευταίο φάουλ αρματικό. Από το επόμενο οι δύο ομάδες θα έχουν δικαίωμα για πολλές. Πολύ ωραία κίνηση πάλι με τη reverse, όμως δεν κατόρθωσε να ευστοχίσει. Φαντάζομαι τον κύριο Σάκο. Πάει και δημιουργεί η πάσα του. Κράτος τώρα τρέχει. Κοιτάξτε, εγώ θα τελειώσει την πάση μόνος του. Lay up 47-54. Δεν το παρατάνε το ματσάκι οι γαλλικά Ινδιάνο και πολύ καλά κάνουν. Βεργόπουλο έξω από τον Κλεφτόγιαννη, τελικά το βρήκε στα 5 μέτρα. Κοντά, παίρνει ένα σουτάρι και ευστοχή. Δυσκολοκαλάθηκε σημαντικό για την ψυχολογία του αγώνα, 47-56. Σήκω πίσω! Και ο Ρουσάκος Σταύρος εδώ σκόραρε, 49-56. Δεν χτύπησε τελικά, είναι όλα καλά. Time out νομίζω για τους γαλλικά Εμπιάνο. Η αλλαγή θέλει, α, όχι, αλλαγή ζήτησε. Έχεις 49-56 είναι το σκορ. Θα βγάλει την μπάλα έξω. Λευκόγιαννη, θα τον βράδο. Μαράκι πάλι. Δύσκολο σουτ. Καβαγέρα του κάνει καλό μπλοκά. Και ο Γράδος τώρα θέλει να τρέξει. Χάσει ένα εύκολο lay-up όμως. Δεν μπορούμε να τον καγγίσουμε. Κάνει πάρα πολλά σπρίζ. Είναι και θέμα φυσικών δυνάμεων πλέον. Μεργόπουλος για τον Εντά, ο οποίος με το ταμπλουδάκι θα σκοράρει, 49-58. Καβαϊρέατος για 2, είναι άστοχος. 38 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. Ο Κλεφτόγιαννης που ψάχνει το σουτ.
Γιάννοφ, Γιαρουσάκος Γιάννης. Με το ταμπλουδάκι θα σκοράρει 51-58 και αυτό θα είναι το σκορ της τρίτης περίοδου. Αναμένουμε ένα πολύ γεμάτο και κλειστό τέταρτο δεκάλεπτο για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός νικητής. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας με τον Γράδο να κάνει τις γνωστές επελάσεις του και λίγο έλειξε να κάνει το goal foul. 51-58 τώρα, βρισκόμαστε στην τέταρτη περίοδο. Είναι λογικό πως κάθε φάση, κάθε σφύριγμα, κάθε επίθεση άμυνα θα μετράει διαφορετικά. Εύκολος στη δεύτερη, 52-58. Μετά από ώρα στο μείον 6 η γηπεδούχη, τυπικά γηπεδούχη. Να και η ζώνη από τους Γαλλικά Εμπιάνο. Βεργόπουλος με τον Καβαγεράτο, Βαζέος για 3. Αστοχός. Μαράκης πήρε το rebound και μπερδεύτηκε από την κόρνα. Μόνος από τις βολές, είναι άστοχος. Σιρόκος πήρε το rebound. Και ο Κερουσάκος ο Γιάννης θα γράψει το 54-58 και έχουμε ντέρμπι. Ντάος ο Μαράκης θα πλησιάσει με το ταμπλό, είναι άστοχος, Βεργόπουλος στο εξαιρετικό rebound. Καλάθι, 54-60. Γιώργος το σκέφτηκε, τελικά το πήρε, ευστόχησε. 57-60. Ματσάρα αυτό το δεκάλεπτο, πολύ ωραίο παιχνίδι και αυτό όπως και το προηγούμενο. Εγώ που με τον Ξηρόκοστο, βηματάκι πίσω, είναι άστοχος. Ο Ξηρόκοστος έχει ανέβει, έχει ανεβάσει απόδοση και Γράδος τώρα. Που βλέπει να έχει κάποιες βοήθειες από τους συμπαίκτες του. Κάνει τρίποντο. Βλέπουμε ποιος θα κάνει το τρίποντο. Εύστοχο! Όλα! 60 όλα! Το παιχνίδι ξεκινάει από την αρχή. Με 7.50 για το τέλος. Ο Ντάος αυτή τη φορά το ταμπλό δεν ήταν με το μέρος του. Μπάλα να πήδησε. Άστοχος ξανά ο Ντάος. Νομίζω θέλουν time out οι DPG Warriors. Ράδος, κέρδισε το φάουλ. Τελικά η πιάνο που κάνει ένα σερί 9-2 και το 51-59. 9-1 μάλλον και το 51-59 έχει γίνει 60. Τσάκος, Σιρόκοστας για 3. Εύστοχος! 63-60. Τρία συνεχόμενα τρίποντα για τους Γαλλικά Εμπιάνο που κάνουν τη μεγάλη ανατροπή, παρότι είναι 6 και παρότι χάσανε και τον Κερουσάκο το Σταύρο. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει πάλι. Ντάος, ωραίο το passing game από τους DPG Warriors και λίγο αλτρουιστές εδώ υπέρ του Δέοντος, Γράδος. Περάσει, εδώ μιλάει και λίγο η κούραση, τα βάλε με όλους τώρα. Με αυτό ο Γιάννης Συνάστος που εξηγήσει εντελώς ο Γιάννης. Σιρόκο
Κώστας. Λέω να χάσει την μπάλα μας, κατοχή παραμένει για τον Γαλλικά Εμπιάνο. Time out για τους DPG Warriors με το σκορ 63-60 και με 6 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Τελικά είναι μια χαρά ο Πιερουσάκος ο Σταύρος και επέστρεψε στο παιχνίδι. Μια χαρά τα καταφέρανε στην παίκτες του και ειδικότερα ο Γράδος και η παρέα του. Ο Γράδος είναι καταπληκτικός. Είναι καταπληκτικός. 66-64 συνεχόμενο τρίποντο για τους Γαλλικά Εμπιάνο. Είναι φανταστικός ο Γράδος. Δεν έχω ιδέα πως άλλαξε έτσι η φύγη της πολύ για το μάτς, όμως οι Γαλλικοί φαίνονται τώρα να έχουν ξεκάθαρο το momentum της αναμέτρησης και να είναι και πιο ξεκούραστη ψυχολογικά. Πιερουσάκου φορά ο Σταύρος, βηματάκι πίσω είναι άστοχο, νομίζω η κατοχή είναι για τους DPG Warriors, ναι. Βαζέως τώρα στο κατέβασμα της μπάλας. Σε 5 λεπτά οι DPG Warriors έχουν πετύχει μόλις ένα πόντο. Παπαγεωργίου. Βαζέως. Με τον Γράδο αλλάζουν οι Γαλλικά Εμπιάνο. Φάουλ από τον Γιάννη τον Πιερουσάκο. Γεωργίου, θα περάσει, καλή άμυνα από τον Σταύρο τον Πιερουσάκο. 3 λεπτά νομίζω να φτάνει, είναι ξεκάθαρο, ναι. Πάλι μια καλή άμυνα για τους γηπεδούχους που δεν θα πω ότι είναι το φαβορί. Όσο κάνει μια ανατροπή της τάξης των 16 πόντων και φαίνονται πια κυρίαρχη του μάτς. Νομίζω ότι ο Πιερουσάκος ο Σταύρος έπρεπε να δώσει πάσα, να πω την αλήθεια. Τον Ξυλόκοστα που ήταν ελεύθερος. Τα 6-60 παραμένει. Και όσο δεν σκοράνε οι δύο ομάδες, τόσο πιο πολύ Γαλλικά Εμπιάνο θα το πιστεύουν. Ε. Μαράκης, Καβαγιάδο τους έκανε νομίζω ένα χρειαστό φάουλ. Είναι το δεύτερο Μαράκη για την ομάδα του. Σε αυτό το είναι καλύτερο. Ταιριάζει πολύ με τους αντίπαλους ψηλούς και θα είναι μεγάλο πλήγμα να αποβληθεί με 5. Ο Ντάος τώρα προσπαθεί να σκοράρει. Παζέος. Ο Ντάος το καναδιάπας, όμως ο Παζέος βγήκε από το γήπεδο. Την εντύπωση αν σκοράρουν σε αυτή τη φάση οι γηπεδούχοι, τότε το μάτς θα τελειώσει. Γράδος εδώ είτε κάνει ένα τρίποντο κούραση. Παγιοργίου, ωραία reverse. Καλή στο φάλα από τον Γιάννη τον Πιερουσάκο, δύο βολές. Thank you.
στην πρώτη βολή. Έρχονται στη δεύτερη. Time out για τους DBG Warriors, 66-61 με 3-29 για το τέλος του παιχνιδιού. 66-61, 3-29 για το τέλος. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτή η αναμέτρηση και ποια ομάδα θα ωφελήσει αυτό το time out, καθώς η Γαλλικά Ιμπιάνο είναι αρκετά και τα κουρασμένη. Time out, καθώς έχει χαλάσει το χρονόμετρο. Σε λίγο θα είμαστε πάλι κοντά σας. Πιστεύω στο παιχνίδι μας, καθώς τα προβλήματα με το χρονόμετρο λύθηκαν. 66-61, κάτι παραπάνω από 3 λεπτά για τη λήξη του αγώνα, γράδος. Πολύ κακή ενέργεια αυτή, πάμε, είναι και θέμα κούρασης πλέον. Βαζέος, όχι με συγχωρείτε, τώρα είναι ο Βαζέος. Κλείδωσε ο διαιτητές, δεν κατάλαβα διαφορετικό φάουλ, έδωσαν όχι, απλό φάουλ. Κλέψουμε από τον Γιάννη τον Πιερουσάκο. Σταύρος Πιερουσάκος τώρα. Νομίζω ένα καλάθι των Γαλλικά Ιμπιάνο θα τους ξεαγχώσει, νομίζω. Αβαγεράτος. Σε ένα εύκολο lay-up. Το ξέχασα, παραμένει. Βεργόπουλος, Λαζαρίκος, ο Ντάος τώρα, Λαζαρίκος, προσποιείται. Κακή ενέργεια, δεν είπα κανένα φάουλ, είναι κακή ενέργεια, 2-26. Ένα καλάθι θα έβαζε μεγάλη πίεση πάνω στους Γαλλικά Ιμπιάνο, οι οποίοι θα σκοράρουν εδώ, θα γίνουν τα σχεδόν απόλυτα αφεντικά της αναμέτρησης. Γεράτος, πολύ άτσαλο το τελείωμά του ξανά. 6-61 παραμένει εδώ και περίπου 2 λεπτά. Μαράκης, Βαζέος για 3. Άστοχος. Ζαρίκος. Μαράκης, προσποιείται. Ο Ντάος, 66-63. DBG Warriors με ένα μικρό σερί 3-0. Πλησιάζουνε, 1-40 για το τέλος και αν θέλετε 100 δευτερόλεπτα. Μην ξεκάθαρα πόσο γράδος θα πάρει αυτή την επίθεση. Γερουσάκος, Σταύρος για 3, άστοχος. Γράδος έκανε εδώ ένα πολύ αχρίαστο φάουλ. Ελέγχει 23, 66-63 το σκορ. Ντάος είναι ξεκάθαρο που θα πάρει περισσότερη μπάλα. Ντάος με το ταμπλουδάκι του δεν ευστόχησε. Λάθος από τον Γράδο. Βαζέος τώρα με τον Πιερουσάκο τον Σταύρο δεν θα πάει για γρήγορη επίθεση. Παγεωργίου. Πολύ κακή απόφαση ενώ είχε ελεύθερο πεδίο για να σκοράρει. Κάνει το λάθος. 54 δευτερόλεπτα, 66-63. Βαγεράτος στο σουτάκι από τη γωνία, είναι άστοχο, 30 δευτερόλεπτα. Για να δούμε τώρα τι θα αποφασίσουμε. Η DBG Warriors, τρίποντο ή απλό καλάθι. Τσάκο Σταύρος με τον Ξηρόκοστα. 17 δευτερόλεπτα, Λαζαρίκος για 3. Με άστοχος Βεργόπουλος, Παπαγιοργίου για 3. Με άστοχος και αυτός. Ο Γράδος πήρε το rebound, ο Πιερουσάκος θα κάνει το lay-up. Και η Γαλλικά Ιμπιάνο θα κερδίσει με 68-63. Τεράστια νίκη με 6 παίχτες για τους Γαλλικά Ιμπιάνο.
Δεν είχαμε καλάθι στα τελευταία τρία λεπτά. Εκπληκτικό. Αυτά έγιναν στο παιχνίδι. 68-63 οι Γαλλικοί Καϊντιανό πανηγύρισαν μια τεράστια και ίσως και ανέλπιστη νίκη, καθώς εμφανίστηκαν μόλις με 6 παίχτες. Αυτά από εμάς. Καλά.